και κοινοβουλευτικό ακρό του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε κοντά μα στην πρωινή ανάγνωση. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το χθεσινό συλλαλητήριο, φυσικά, κύριε Ξηδάκη. Αυτό επικρατεί στην επικαιρότητα και στη ζήτησή μα σήμερα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, το είδατε εσεί. Περίπου όπως το περιμέναμε σε σχέση με το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ίσως λίγο πιο οργανωμένο και εστιασμένο σε μια αντικυβερνητική κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο όποιος αυθορμητισμός της Θεσσαλονίκης είχε μεταλλαγή σε στόχευση και οργάνωση. Αυτό παρατήρησα. Και ευρεία συμμετοχή πλέον και της Εκκλησίας και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων δεξιών δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεπε τώρα αυτό το συλλαλητήριο προς την κυβέρνηση που διαπραγματεύεται το πολύ κρίσιμο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ποιο ήταν? Εσείς λέει, μας είπατε αρνητικό. Ακούστηκαν πολλά, αλλά τι μήνυμα παίρνετε εσείς? Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει εθνική γραμμή, δεν έχουν περάσει 25 χρόνια. Έχουμε μηδανίσει τα κοντέρ της ιστορίας. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα με κανέναν. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα. Αν αυτό το μήνυμα το πάρει στις μετρητής και πορευθείς με αυτό, δεν νομίζω ότι η χώρα μας θα βρεθεί σε καλύτερη θέση από ό,τι βρίσκεται τώρα, μάλλον σε πολύ χειρότερη. Φτάνει να δούμε τι συνέβαινε το 1995, το 2008, το 2018. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν πλήσουμε σε μια διαπραγμάτευση σύμφωνα με αυτή την εθνική γραμμή, θα κερδίσουμε τη σύνθετη Ασία. Διαφορετικά θα εμπεδωθεί για πάντα η σκέτη. Είναι Republic of Macedonia. Είναι Μακεδονία οι άνθρωποι, έτσι τους λένε όλοι. Αν το επιθυμούμε, μπορούμε να κάνουμε αυτή την ωραία πολική μέσα στο εσωτερικό της χώρας, κουνάμε σημαίες, αγνώσεις τι συμβαίνει ήδη σε όλο τον υπόκλημα. Ό,τι αφορά το νομικό, ναι. Όλα τα άλλα τώρα, τα στρατηγικά και η πολιτική στερότητα, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτούς οι οποίοι μεγέρνησαν τους νεοναζί, οι οποίοι συναγείρουν, όπως τους λένε, παραμία. Είναι οι ίδιοι, το όνομα της, με το σύνθημα στα χείλη Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, οδήγησαν σε μια εθνική τραγωδία, πολύ αεδάφους. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί εχθές φωνάζανε και οι αλήτες προδότες πολιτικοί και από το ελληνικό κοινοβούλιο στην πλατεία Συντάγματος. Και οι Έλληνες πολιτικοί εκλεγμένοι, οι οποίοι ευρέθησαν εκεί στην πλατεία, χασκογελούσαν. Γιατί είχε και αντιπολιτικά στοιχεία, αντικοινοβουλευτικά στοιχεία, όπως τα είχε με άλλους τρόπους και οι πλατείες των αγανακτισμένων. Αλλά έχει διαφορετικές στοχεύσεις, διαφορετικές συνθέσεις και διαφορετικά πολιτικά αποτελέσματα. Μα μία συγκέντρωση, πολύ διαφορετικά. Ένα συλλαλητήριο, μία διαδήλωση, να το πω έτσι, πάντα προσπαθεί να δείξει την αντίθεσή της σε μία πολιτική. Τότε ήταν, όπως είπατε, αγανακτισμένη. Τώρα αυτό που θέλει να δείξει ο κόσμος είναι ότι είναι αντίθετη στην πολιτική, την εξωτερική πολιτική που χαράζει η κυβέρνηση για την ονομασία των Σκοπίων. Το σύνθημα, όπως είπατε, του συλλαλητηρίου ήταν ξεκάθαρα και αφορούσε τον όρο Μακεδονία, να μην περιέχεται στην ονομασία του γειτονικού κρατηδίου. Αυτό πλέον είναι εφικτό? Τι εννοώ εφικτό? Αυτό μπορεί να φύγει. Αυτό έχει τελείωσει. Έχει τελείωσει. Το να συζητάς για να συνδιαμορφώσεις την ονομασία ενός γειτονικού κράτους είναι απολύτως θεμητό και εφικτό. Το να καταργείς μια de facto κατάσταση επί 4ου αιώνος, νομίζω ότι είναι ανεφικτό. Δεν εξετάζω πώς φτάσαμε ως εκεί. Εντάξει, στην ιστορία πας από το εδώ και στο εξής. Είναι ανέφικτο και είναι καταστροφικό να είμαστε πάλι 1992. Και εδώ έχουν μεγάλη ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Το χειρίστηκαν. Αυτοί που είναι κάτω εκεί και φωνάζουν, τι έλεγαν πριν μερικά χρόνια? Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, όταν ήταν Πρωθυπουργός, ποια είναι η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης, τι έλεγε το Υπουργείο Εκλογικών στην κυβέρνηση στην οποία ήταν Πρωθυπουργός? Να μας το πει. Διαφορετικά, αν χαργεντιζόμαστε κάποιοι, ας πούμε, χαϊδεύοντας τα αυτιά
του νεοναζί αντικοινοβουλευτισμού, όλη αυτή τη χιδεότητα και τη υποκρισία. Και νομίζουμε ότι θα ηγηθούμε μια χίδιν δεξιά πολυκατοικία. Νομίζω ότι είναι καταστροφικό για τον τόπο και θα είναι και ο απόλυτο λούζερ όποιο το σκέφτεται, όπω ήταν και στο παρελθόν. Επειδή το πιο φορέ.